σοκ με εικόνα μουσουλμανικής πόλης στην Μόσχα για την εορτή του Ραμαζανιού από χιλιάδες μουσουλμάνους πιστούς. Λόγω του Ραμαζανιού, λοιπόν, χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στην Μόσχα φέτος, δίνοντας μια πρωτόγνωρη εικόνα. Η Μόσχα είναι μια πόλη 14 εκατομμυρίων με τεράστιο μουσουλμανικό πληθυσμό, πολλοί από τους οποίους υφίστανται διακρίσεις ως εργατικό δυναμικό από την Κεντρική Ασία. Η Μόσχα έχει τρία μεγάλα τζαμιά και μόνο ένα είναι πραγματικά λειτουργικό. Η εικόνα αυτή προκαλεί αντιδράσεις στην ρωσική Ορθόδοξη κοινωνία, ενώ είναι γνωστό ότι οι γηγενείς Ρώσοι αντιδρούν σε αυτές τις εικόνες, θυμίζοντας καταστάσεις του παρελθόντος σε μια χώρα που πολέμησε τους Τάταρους και τους Μογγόλους για να αποκτήσει ανεξαρτησία. Η στάση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν είναι φιλική προς το Ισλαμικό στοιχείο, ενώ ο ίδιος είχε δώσει εντολή για την κατασκευή ενός τεράστιου τζαμιού στη Μόσχα, στα εγγένεια του οποίου είχε συμμετάσχει και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν. Η προσωπική φιλία Πούτιν-Ερντογάν, εκτός όλων των άλλων παραγόντων, εδράζεται στο γεγονός της φιλικής στάσης του Ρώσου Προέδρου στο μουσουλμανικό στοιχείο, κάτι που προσμέτρησε σοβαρά ο Τούρκος ομόλογός του. Σύμφωνα με προβλέψεις ειδικών, 30% του πληθυσμού της Ρωσίας θα αποτελείται από μουσουλμάνους τα επόμενα 15 χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία από παλαιότερες Ισλαμικές εορτές στη Ρωσία, περισσότεροι από 320.000 μουσουλμάνοι πήγαν στα τζαμιά της Μόσχας για να προσευχηθούν, κάνοντας παράλληλα λόγο για ρεκόρ. Ο λόγος της αύξησης των μουσουλμάνων στην χώρα είναι τα υψηλά ποσοστά γεννήσεων από τις μουσουλμανικές οικογένειες που φτάνουν στην χώρα από την Κεντρική Ασία. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι ζουν στις μητροπολιτικές περιοχές όπως η Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη και η Εκατερινούπολη. Ρώσοι εμπειρογνώμονες προωθούν την ιδέα ότι οι μουσουλμάνοι στη Ρωσία θα πρέπει να επικεντρώσουν ξανά την προσοχή τους στα τουρκικά στοιχεία του Ισλάμ, ένα ενδιαφέρον επιχείρημα που θα μπορούσε να βοηθήσει την Άγκυρα να επεκτείνει την μαλακή της δύναμη στη Ρωσία, δεδομένης της αυξανόμενης επιρροής της στον Κάυκασο και στην Κεντρική Ασία. Σε ένα συνέδριο στο Καζάν στις 22 με 26 Δεκεμβρίου του 2020, με θέμα «Το Ισλάμ σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο», Ρώσοι μουσουλμάνοι ηγέτες και ειδικοί πανεπιστημίων για το Ισλάμ στη Ρωσία επικεντρώθηκαν στις σχέσεις του Ισλάμ στη Ρωσία και στον τουρκικό μουσουλμανικό κόσμο και ζήτησαν επέκταση στη μελέτη της τουρκικής προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την πίστη τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.